Οι από την υπόθεση τη ληστεία μεταφώνου στη Σιτεία το Φεβρουάριο του 2019, ξύπνησαν σήμερα στο πενταμελέ εφετείο Ανατολική Κρήτη στο Εράκλειο, που θα εκδικαζόταν η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό. Λόγω κολλήματο ενό εκ των συνηγόρων των κατηγορουμένων, η υπόθεση αναβλήθηκε για τι 21 Σεπτεμβρίου, ενώ το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα αναστολή εκτέλεση τη ποινή για τον έναν εκ των κατηγορουμένων που βρίσκεται ήδη τρία χρόνια στη φυλακή. Αναβλήθηκε. Υπευλήθη αίτημα αναβολή για έναν από τους του δικηγόρου των συνηγόρων. Δεν ξέρω, θα του αφήσω στο Θεό, δεν ξέρω. Α του κρίνει ο Θεό. Τίποτα άλλο. Η 89χρονη γυναίκα είχε πέσει θυμαλιστία μέσα στο σπίτι όπου διέμενε μόνη τη. Οι ληστέ την είχαν φημώσει και την είχαν χτυπήσει για να τη αποσπάσουν τα χρήματα. Η ίδια είχε μάλιστα αντισταθεί, καθώ είχε δαγκώσει έναν από του δράστε, ο οποίο όπω είχε προκύψει, την είχε χτυπήσει στο κεφάλι. Δεν ήθελα να τα ζήσω πάλι αυτά, αλλά δυστυχώ τα ξανάζησα. Και έλεγα ότι θα τελειώσει σήμερα, αλλά δώσανε πάλι μια αναβολή μέχρι το Σεπτέμβριο. Με δάκρυα στα μάτια, η ανιψιά τη 89χρονη θυμήθηκε μιλώντα στην Κρήτη TV εκείνε τι δραματικέ στιγμέ που έζησε, με τη θεία τη να τη εξιστορεί λίγα λεπτά μετά την επίθεση τον τρόμο που είχε βιώσει. Τρέχω και πάω και τη βλέπω σε ένα άσχημο χάλι με χέρια μαυρισμένα, το πρόσωπό τη. Ένα κουρέλι καθόταν πάνω στην καρέκλα. Κάλεσα αμέσω στην αστυνομία. Πήραν καταθέσει. Η άτυχη ηλικιωμένη είχε δώσει κατάθεση στου αστυνομικού μετά το περιστατικό και δεν είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο, καθώ όπω έλεγε ένιωθε καλά. Ωστόσο, ένα επίμονο πονοκέφαλο αποδείχθηκε μοιραίο, καθώ 20 περίπου ώρε μετά την επίθεση που δέχτηκε, άφησε την τελευταία τη πνοή. Είπαμε να την πάμε στο νοσοκομείο. Δεν ήθελε γιατί είπε ότι δεν τη χτυπήσανε για να πει ότι είχε κάποια τραύματα. Απλά μια γροθιά τη έδωσαν όταν του δάκασε το δαχτύλι και του έδωσαν μια γροθιά στο πρόσωπο και προφανώς από εκεί έσπασε η αρτηρία και ο εγκέφαλος άρχισε σιγά σιγά να ματώνει και την άλλη μέρα το βράδυ πέθανε. Τον Απρίλιο του 2019, δύο μήνες μετά το τραγικό περιστατικό, η ελληνική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων που εμπλέκονταν στην υπόθεση. Ωστόσο σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου έφτασαν οι τρεις, καθώς ο τέταρτο απεβίωσε, ενώ ένα πέμπτο άτομο που εμπλέκεται στη ληστεία και σύμφωνα με τους υπόλοιπους κατηγορούμενους είναι αυτός που χτύπησε με βία την 89χρονη, εξαφανίστηκε και μέχρι σήμερα παρά το ότι εκδόθηκε σε βάρο του ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, δεν συνελήφθη ποτέ. Έχει αποβιώσει. Ο ένας εκτός των και ο έτερος διαφεύγει εξ φυσικά τη σύλληψη. Η υπόθεση εκδικάστηκε σε πρώτο βαθμό τον Ιούλιο του 2020 από το Τριμελές εφετείο κακουργημάτων Ανατολική Κρήτη. Οι δύο από του τέσσερι είχαν καταδικαστεί σε 13 χρόνια για θανατηφόρα ληστεία, ενώ στους άλλου δύο κατηγορούμενου για απλή συνέργεια υπευλήθη ποινικά άθρηξη 7 ετών.